Παρά τα φάλτσα στην μπάλα, αυτή δεν καταλήγει στο καλάθι. Ντένμον. Μάρκος Ντένμον. Από την Τουρκία και την Γκαζιαντέπ. Δεν θα πέρσει. Λεκαβίτσιους. Όλος ο δρόμος προς το καλάθι είναι ανοιχτός για τον Λεκαβίτσιους και δύο όλα. Στήριγμά του ο Ρίβερς. Σχίζας πάνω στο Casey Rivers, ένας μπόμπερ των ευρωπαϊκών γηπέδων. Με Ρεάλ, Μπάγερν, εδώ η κίνηση. Και το καλάθι προστατεύοντας την μπάλα με το σώμα. 2-4 στο ξεκίνημα. Ντένμον, Λεκαβίτσιους, το δυναμικό χετζάουτ από τον Ράιτ. Τέτοιο ήταν που να αφήσει παίκτη ελεύθερο και το 5-7 για τον Παναθηναϊκό και τον Σίγκλετον. Και κλέβει την μπάλα ο Μάρκο Τζέσκι, ο Αμερικανοβέλγος. Όλο το δρόμο από το κεντρικό διάδρομο, ο απόφυτος της Παναθηναϊκής Χαβάης. 10-12, τέσσερα στοχή, παρά το σπριντ. Καλάθης, Ντένμον, να πάει χειρόφρενο, πέναντι στον Μπρέι, split out, Καλάθης, ο Μπρέι στρατηγικά τραβείται πίσω, εφοβόμενος στο τρίτο φάουλ. Time out στο 1.50, 10-19, χάνει το Καλάθη, Γκίστ, η πάσα του δεν βγαίνει, τραχεία τρίπλα από τον Μπρέι, Τσαλμπούρης. Εκπληκτική φάση με τον Θανάση, ο οποίος είναι πολύ κοντύτερος από τον Τσαλμπούρη. Ο Θανάσης 2-1, ο Τσαλμπούρης 2-16. Τη φάση, Γκίστ. Το λάθος, πολύ ωραίο το replay γιατί είναι από το ξεκίνημα της φάσης. Μπρέι, Τσαλμπούρης και εκεί το stop από το Θανάση. Αυτοκρατορικό, μεγαλοπρεπέστατο. Τη Σίκαλης για τον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι ο Καλάθης, ψηλά στον Αντετοκούμπο. Αποφεύγει στον αέρα τα μακριά χέρια του πανίψιλου Τσαλμπούρη. Καρφώρησε το καλάθι του Παναθηναϊκού, 14-21. Διαφορά στους 7 για τον Παναθηναϊκό. Γκίστ για το σπίρι στην μπάλα. Καλάθισε εκπληκτικά στον Γκίστ. Οι δύο παιδιά του Παναθηναϊκού μπορούν να διαβάσουν οποιαδήποτε άμυνα. Το ξαναδούμε, πιστεύω. Γιάννη αυτό. Εδώ είναι Κάς Γκίστ. Εδώ ίσως το εντυπωσιακότερο δίδυμο της Ευρωλίγκας. Κοιτάξτε εδώ. Διαβάζουν τη φάση. Σκαστή πάσα, το πικ, το ρολ. Δεν είναι το ψηλό το κορμί, αλλά έχει μεγάλο έλεγχο του σώματός του και επαφή με το καλάθι. Κοντζέσκι. Λεκαβίτσιους. Αριστερός διάδρομος. Κοντζέσκι. Αντετοκούμπο. Δεν το κάνει συχνά. Συνήθως όταν το κάνει φτωχή και να που η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Και με την εθνική ομάδα το καλοκαίρι στο Ευρωμπάσκετ και φέτος στο πρωτάθλημα. Στο πρώτο του παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ουέρ είναι ζεστός. Έχει φτάσει στους 6 πόντους. Λεκαβίτσιους η μπομπίτα. Σε αυτό το φλότερ. 21-28-3. Καλάθης. Περνάει και πάλι στο παιχνίδι. Με το παδάκι πάνω του. Λοντζέσκι. Έξυπνα ξεφεύγει με τη reverse κίνηση σε κοντό αντίπαλο. 20 γράμματα από το Σίγκλετον, είπαμε, χρειάζεται και μια όρημη σκέψη κατά στιγμή. Λοντζέσκι, 23-33 και για πρώτη φορά στο παιχνίδι πάνε 10. Θα ο κοντύτερος Ντένμον, συνεπικουρεί και ο Καλάθης. Προσποίηση με το σώμα, Ρίβες από μακριά μέσα. 29-36, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει φουριόζος στο δεύτερο ημίχρονο. Μετάδοση ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο ήττες εδώ. Λοντζέσκι εξ επαφής από την καταπληκτική πάσα στην καρδιά της άμυνας του Κολοσσού που εδώ ευρέθη κοιμόμενη. Στο βάθος ο Γιώργος Βόβρας έχει σηκωθεί, συνομίλησε με τον Τζέφ Πασκουάλ. Καλάθης προστατεύει πανέμορφα την μπάλα με το σώμα, 43-39, Παναθηναϊκός αντιδρά αμέσως. Μείον 8 για τον Παναθηναϊκό, συν 8 για τον Κολοσσό. 47-39, 4,5 για το φινάλε της περίοδου. Καλάθης, ίσως ο Παναθηναϊκός δεν τα περίμενε έτσι. Λοντζέσκι. Ωραία στο Βουγιούκα που θα καρφώσει εντυπωσιακά πρώτου ανήμπορου εκεί να την δράσει λόγω μεγέθους. Σχίζα, 47-41. Λεκαβίτσιους με τον Ουέα. Λοντζέσκι, σουτάρι. 47-46 ο Παναθηναϊκός. Το μείον 8 το κάνει μείον 1 μέσα σε 1 λεπτό και περίπου 20 δευτερόλεπτα. Στα σουτ.
φτάνει τους 10 με 2-2 τρίποντα, 2-3 τρίποντα. Δεύτερο σκόρερ μετά τις 15 του Γκρίφιν. Λοντζέσκι 50-46. Σίγκλετον, φάουλ, μετράει το καλάθι από τον Πιτσίλκα. Εδώ ο Μπρέι, για να δούμε τη φάση και πάλι. Φρονό, νέα, πολύ δυναμικό παιχνίδι για από τις δύο ομάδες. Λεκαβίτσιους και τσάτα από τον Χάρης. Σίγκλετον. Ο Γιούκας με τον Χάρης είναι ψηλότερος. Πανέμορφα στο Ρίβες, 50-51 Παναθηναϊκός μπροστά. Καλύπτει μια διαφορά 9 πόντων. Κατέρωθε να αμφισβήτηση σήμερα για τα διαιτητικές αποφάσεις. Καλάθης. Δύο βήματα και μέσα στα 3-59. Τετράγωνος Γιοργαλής. Έχει 2 στα 2 τρίποντα στα χρησιμότερα σημεία του αγώνα. 66-59. 4,5 για το φινάλε. Η μπάλα στον Αντετοκούνμπο. Καλάθι και φάουλ. Ο Ράιτ σηκώθηκε για την τάπα. Πιο δυνατός και πιο κοντρολαρισμένος ψηλά ο Θανάσης. Καρφώνει. Κοιτάξτε τη φάση. Σηκώνεται ο Ράιτ σωστά. Σε δύο χρόνους το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο. Στον πρώτο χρόνο τον σταματάει ο Ράιτ, ο οποίος κατεβαίνει και ο επιμένων Αντετοκούνμπο. 66-61. 4-23. Αστοχή. Καλάθι μαζεύεται επιθετικό. Ολιγορία εδώ από τον Κολοσσό. Ο Αντετοκούνμπο που έχει 7 με 2 στα 4 τίποτα. Έχει και μια assist και ένα rebound. Ρίβες στημένος για 3. Αστοχή. Γιοργαλής. Πανταχού παρών. Εκείνο Γκίστ. Είναι και ο Ράιτ. Γκίστ. 66-63. Παναθηναϊκός πιέζει. Σταμάτης. Γκρίφιν. Περνάει από το Rivers. Πρώτο Σίγκλετον, η τάπα ψηλά. Πριν από την αμυντική προσπάθεια του Αντετοκούνμπο, Σίγκλετον. Καλάθι με τον Ware. Hedge out από τον Χάρης. Γκίστ μόνος του για την ισοφάριση. Καρφώνει διαδικαστικά, 66 όλα, 3 λεπτά για το φινάλε. Παναθηναϊκός θα πάρει την πρωτοπορία στο σκορ. Αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε 2,5 λεπτά και τα έχουμε δει όλα σε αυτόν τον αγώνα. Καλάθις με τον Ware μπροστά του. Σχολίζουν 13 εκατοστά. Καλάθις, Rivers δεν διστάζει προ τον Griffin. Δικαιώνεται. 66-69. Ο Παναθηναϊκός που καλύπτει σε λιγότερο από 8 λεπτά μια απόσταση 11 πόντων. 5 φάουλ, εδώ και ώρα ο Κολοσσός. Στα 4 ο Παναθηναϊκός. Καλάθις. 1-25 φίλες και φίλοι. Στην απευθείας μετά στο Βενετόκλειο. Θρίλερ στη Ρόδο. Σίγκλετον για 3. Ούτε τώρα. Προσπαθεί ο Γκίστ. Έρχεται ο Θανάσης. Αντετοκούνμπο. Σίγκλετον, νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Γκίστ ψηλά για το σκρίνι στην μπάλα. Καλάθις με παίκτη με πιο αργά πόδια. Γκίστ με κοντό αντίπαλο. Το φάουλ χαμηλά. Διαβάζει τη φάση ο Καλάθης. Το κόψιμο του Γκίστ στη ρακέτα. Κοντός αντίπαλος. 20 πόντι διαφορά. Και κάτι παραπάνω. Ένα φάουλ από αυτή την τακτική κίνηση. Καλάθι. Γκίστ. 4-5 και τώρα 5-6. Ο Γκίστ έχει 13. Μαζί με το Σίγκλετον είναι πρώτο σκόρ του Παναθηναϊκού. Ο Γκίστ έχει 4-6 όμως δίποντα. Στους 12 πόντους είναι ο Λοντζέσκι. Στους 9 ο Ρίβερς. Γκίστ. 68-72. Και ο ψηλός, ο Μάρβιν Τζόουνς, θα περάσει στη θέση του Γεωργαλή. Ψηλώνει τώρα το σχήμα και ο Λυκογιάννης. Μπρέι. Ware. Με τον καλάθι μπροστά, στο τελευταίο λεπτό πια του αγώνα, στο 68-72. Γκρίφιν. Για 3 πρώτου Rivers. 60-71-72. Στον ένα πόντο ο Κολοσσός όχι απλώς έχει σιγμό, αλλά καρδιοχτυπά. Καρδιοχτυπά τον Παναθηναϊκό. 40 δευτερόλεπτα. Καλάθης με ψηλότερο αντίπαλο. Χάνει την μπάλα. Γκρίφιν τρέχει ο Σίγκλετον.
Αστοχή εξ επαφής. Και ίσως κάνει την ευκαιρία για το παιχνίδι ο Κολοσσός. Αντετοκούμπο εξ επαφής ο Αμερικανός του Κολοσσού. Χάνει την ευκαιρία για να περάσει μπροστά η ροδίτικη ομάδα. Καλάθης. Τι παιχνίδι βλέπουμε σήμερα. 17 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με έναν και έχει κατοχή μπάλας. Θα μείνουν και 4 δευτερόλεπτα για τον Κολοσσό. Καλάθης με τον Μπρέι. Ο Γκίς για τον σκρίνει την μπάλα. Καλάθης με τον Ψηλό. Με τον Τζόνς. Τον παίζει στα πόδια. Σηκώνει την μπάλα. Αστοχή. Την μπάλα στον Γκρίφιν. 2 δευτερόλεπτα. Πετάει την μπάλα για 3. Αστοχή. Τέλος αγώνα 71-72. Στο θρίλερ της Ρόδου. Στο θρίλερ του Βενετοκλείου. Ο Κολοσσός κάνει μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός βγαίνει αλόβητος. Μένει ζωντανός. Στέκεται όρθιος στο κλειστό του Βενετοκλείου. Και τα καθολικά χειροκροτήματα από φίλους του Κολοσσού και του Παναθηναϊκού για ένα παιχνίδι θρίλερ. Θρίλερ με όλη τη σημασία της λέξης.